Я сейчас Семёнка. Сήμερα είμαι πάλι στην κουζίνα και θέλω να σας δείξω μια πάρα πολύ καλή συνταγή με ντομάτες και σκόρδο. Μ' αρέσει τρελά και συνήθως όταν βγάζω στο τραπέζι εξαφανίζεται πρώτο, σαν πρώτο σαλάτα. Είναι μεζέ βασικά. Στην οικογένειά μου το ξέρουμε σαν παμιντόρι πακαρίσκι, δηλαδή ντομάτες σε συνταγή από την Κορέα. Δεν ξέρω αν είναι όντως από εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμος μεζέ, σαλάτα, δεν ξέρω, μετά θα μου πείτε τι είναι. Δηλαδή, κοιτάτε τι θα χρειαστώ. Δύο πιπηρίες φλωρίνης, μία καυτερή πιπηριά. Εδώ ένα ματσάκι, ό,τι σας αρέσει, μαϊντανό, άνηθο, εγώ πήρα και κοριάντρο φρέσκο. Δύο κεφάλια σκόρδου, λίγο μεγαλούτσικα. 100 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι το αλάτι, αλλά έτσι γεμάτο με βουνάκι. Θα σας ζυγίσω να σας γράψω και γραμμάρια πόσο είναι. Ξύδι μελόξιδο και 2 κιλά ντομάτες. Εγώ θα κάνω τη σαλάτα μου σε ένα βάζο και ξέχασα να σας πω ότι γίνεται μέσα σε 8 ώρες, οπότε θα είναι έτοιμη αύριο βασικά. Λοιπόν, εγώ τι θα κάνω τώρα, θα καθαρίζω τα σκόρδα, θα περάσω φλωρίνης, καυτερή πιπεριά και σκόρδα από το Multiblender, θα ψιλοκόψω ότι έχω την πρασινάδα και θα σας δείξω μετά τι κάνω. Κοιτάξτε τι έκανα. Εδώ είναι σκόρδο, φλωρίνης και καυτερή πιπεριά. Θα βάλω το ξύδι, λάδι, ζάχαρη και το αλάτι. Και απλά έτσι θα χτυπήσω για ένα δευτερόλεπτο, να μην ακούγεται θόρυβο. Εδώ τα ψιλοέκοψα τα μαϊντανά. Άμα είναι έτσι μικρά, μεγάλα κομματάκια δεν πειράζει. Με μαχαίρι, όχι όμως από εδώ. Τι θα κάνω τώρα, θα τα ανακατέψω. Αυτό ήτανε. Και γίνεται ένα ωραίο χαρμάνι. Να κλείσουμε την κάμερα. Λοιπόν, τα ανακάτεψα όλα μαζί. Μυρίζει απίστευτα, τρομερά και τώρα θες να το φας. Τώρα θα γεμίζω. Ντομάτες έχω κόψει σε μισά-μισά. Τώρα θα κάνω γέμιση και θα τα βάζω. Δεν ξέρω. Μακάρι η τηλεόραση και το κομπιούτερ να δίνανε μυρωδιές να καταλάβετε τώρα πως μυρίζει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λίγο γέμιση στη ντομάτα και με στο βάζω. Και έτσι όλα πρέπει να μπουν μέχρι να μας τελειώσει το χαρμάνι ή θα μας γεμίσει το βάζο. Έτσι είναι. Δεν ξέρω φαίνεται καλά. Μη φοβάστε άμα θα σας γυρίσει. Μη φοβάστε τίποτα, εδώ πέρα δεν μπορείτε να χαλάσετε ούτε γεύση ούτε εμφάνιση. Εγώ γέμισα το βάζο μου, εδώ μπήκανε περίπου 2 κιλά ντομάτες. Το ζωμί που έμεινε θα το βάλω από πάνω. Μην το χάσω. Κοιτάξτε από εδώ κάτω, οι ντομάτες άρχισαν να βγάζουν ζουμιά, συν το λάδι και ξύδι. Και τώρα είναι το μυστικό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πρέπει να το κλείσουμε πολύ καλά. Αναποδογυρίζω και έτσι θα μπει στο ψυγείο για 8 ώρες. Μέχρι το πρωί θα γεμίσει ζουμί. Μαρινάρονται. Δεν ξέρω, γίνονται πάρα πολύ νόστιμες ντομάτες. Εμένα μ' αρέσουν, πιστεύω και εσάς αρέσουν και εξαφανίζονται πραγματικά ή εξαφανίζονται από το τραπέζι. Άμα φοβάστε που έχει πολύ σκόρδα, μην φοβάστε καθόλου. Δεν ξέρω, με το λάδι, ξύδι και ζάχαρη. Μετά δεν έχει αυτή τη πολύ δυνατή μυρωδιά σκορδίλα. Έχει βέβαια, αλλά όχι μπαμ. Λοιπόν, από μένα αυτά. Όλα καλά. Άμα
έχετε καλές συνταγές ή κάτι θέλετε να σας φτιάξω, στείλτε μου. Γεια σας και τα λέμε.